Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο tutorial της μηχανής επεξεργασίας ομιλίας της Google, το Google Speech to Text. Σε αυτό το tutorial θα σας δείξω πώς να φτιάξετε ένα απλό αλλά πανίσχυρο Python σκριπτάκι το οποίο θα παίρνει ένα αρχείο ήχου και θα εμφανίζει στην οθόνη τα περιεχόμενα του ηχητικού αυτού αρχείου. Αρχικά, το εργαλείο αυτό της Google μπορεί να χρησιμοποιηθεί και online χωρίς κάποια χρέωση. Ωστόσο, η Google προσφέρει APIs για όλες τις διάσημες γλώσσες προγραμματισμού, δίνοντας στους developers τη δυνατότητα ανάπτυξης απλών ή εκλεπτισμένων εφαρμογών. Έτσι, μπορούμε να δημιουργήσουμε οτιδήποτε σκεφτούμε το οποίο αφορά αναγνώριση και επεξεργασία ομιλίας στην αγαπημένη μας γλώσσα προγραμματισμού. Σε αυτό το tutorial θα χρησιμοποιήσω την Python για λόγους απλότητας. Η χρήση των API χρεώνεται σύμφωνα με ένα πλάνο χρέωσης, όπως βλέπουμε εδώ, όμως τα πρώτα 60 λεπτά ανά μήνα είναι δωρεάν για όλους. Προκειμένου να ακολουθήσετε αυτό το tutorial, θα πρέπει να έχετε ολοκληρώσει τα βήματα ενεργοποίησης του Google Cloud Console λογαριασμού σας και τα βήματα ενσωμάτωσης των API στην γλώσσα προγραμματισμού της επιλογής σας. Τα απαραίτητα links βρίσκονται στην περιγραφή του βίντεο. Ο σκοπός μας είναι να ηχογραφήσουμε ένα μήνυμα τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά, χρησιμοποιώντας το Audacity και να φτιάξουμε ένα Python script το οποίο θα χρησιμοποιεί το API προκειμένου να αναγνωρίσει τις λέξεις που ηχογραφήσαμε και να τις τυπώσει στην οθόνη. Πριν ξεκινήσουμε, θα χρειαστούμε τα εξής προγράμματα. Μια Python έκδοση 3.7 ή νεότερη, το Audacity, το Google Cloud SDK και το προσωπικό μας ιδιωτικό κλειδί το οποίο κατεβάζουμε ως JSON αρχείο από την Google ακολουθώντας τα βήματα ενεργοποίησης του Google Cloud Console λογαριασμού μας. Τα απαραίτητα links βρίσκονται στην περιγραφή του βίντεο. Αρχικά, ας ηχογραφήσουμε ένα μήνυμα χρησιμοποιώντας το Audacity. Η υπηρεσία της Google προσφέρει εύστοχα αποτελέσματα, κυρίως όταν το αρχείο που χρησιμοποιούμε είναι τύπου FLAC και με sampling rate στα 16.000 Hz. Επίσης, κατά προτίμηση θέλουμε το αρχείο να είναι μονού καναλιού, οπότε ας ρυθμίσουμε τις παραμέτρους του Audacity αντίστοιχα. Τέλεια! Τώρα πατάμε το εικονίδιο της ηχογράφησης και μόλις τελειώσουμε, το εικονίδιο της διακοπής. Εφόσον είμαστε ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα της ηχογράφησης, σώζουμε το αρχείο σαν FLAC αρχείο στον φάκελο που θα δημιουργήσουμε το Python script μας. Εγώ έχω ήδη δημιουργήσει το εξής ηχογραφημένο αρχείο με το όνομα recording.flac. Αυτό είναι ένα τεστ χρήσης ελληνικών και αγγλικών για να το αναγνωρίσει το Google Cloud Speech to Text. Τώρα ας δημιουργήσουμε το Python script μας. Εγώ θα το ονομάσω speech-to-text-example.py. Εννοείται πως εσείς μπορείτε να το ονομάσετε όπως θέλετε. Ας το ανοίξουμε με το Python idle και μπορούμε να ξεκινήσουμε να γράφουμε τον κώδικα. Ξεκινάμε με τα απαραίτητα imports. Ανάλογα με την εφαρμογή που φτιάχνετε, μπορεί να χρειαστείτε επιπλέον imports. Συμβουλευτείτε το documentation της Google για να βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Εδώ θέλουμε να ορίσουμε το αρχείο JSON, το οποίο περιέχει το ιδιωτικό μας κλειδί, προκειμένου να δουλέψει το API. Εγώ το έχω ονομάσει credentials.json. Εσείς αλλάξτε το string σύμφωνα με το όνομα του αρχείου JSON που κατεβάσατε. Εδώ ορίζουμε τον τύπο του αρχείου που ηχογραφήσαμε, το οποίο στη δική μας περίπτωση είναι FLAC. Αν χρησιμοποιήσατε άλλου τύπου αρχείο, αλλάξτε τη τιμή του ορίσματος ανάλογα. Εδώ ορίζουμε τη γλώσσα του αρχείου. Τονίζω πως παρόλο που ορίζουμε τα ελληνικά ως γλώσσα, αυτό δεν σημαίνει πως δεν αναγνωρίζω τις υπόλοιπες γλώσσες. Απλώς δίνεται μια προτεραιότητα στην ελληνική γλώσσα. Δηλαδή η μηχανή προσπαθεί να αναγνωρίσει ελληνικά στο αρχείο ήχου και αν αποτύχει, αναγνωρίζει αυτόματα τη γλώσσα της λέξης που ελέγχει. Αυτό σημαίνει πως μπορούμε να μιλήσουμε σε όσες γλώσσες θέλουμε και το αποτέλεσμα θα είναι σωστό. Τώρα ήρθε η ώρα να εκτυπώσουμε το αποτέλεσμα που αναγνώρισε η μηχανή στην οθόνη. Ας τρέξουμε το πρόγραμμα να δούμε αν δουλεύει σωστά. Όπως βλέπουμε, το API έχει αναγνωρίσει τέλεια όλες τις λέξεις που περιείχε το ηχογράφημά μας. Και κάπου εδώ το tutorial τελειώνει. Προφανώς αυτό που σας έδειξα είναι κάτι πολύ εισαγωγικό. Αλλά είναι τα πρώτα βήματα που θα χρειαστείτε προκειμένου να φτιάξετε οτιδήποτε βασίζεται σε αναγνώριση και επεξεργασία ομιλίας. Αν αυτό το βίντεο σας βοήθησε, πατήστε ένα like. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας.